Τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα της Ρόδου, η οποία πέρασε και από το Παραδείσι επικρατώντας του τοπικού Κλεάνθη με σκορ 4-1. Η Ρόδος έκανε το 3-3 φτάνοντας τους 9 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας. Εδώ οι πρώτες εικόνες από το γήπεδο Παραδεισίου λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Στο 7 ο Δελαπόρτα σουτάρει, μπάλα βρήκε δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Ευγενικός της πρόχνει στα δίχτυα, υποδεικνύεται σε θέση offside όμως ο ποδοσφαιριστής της Ρόδου. Εδώ η Ρόδος διαμαρτυρήθηκε ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή μετά το σουτ του Γιώργου Δελαπόρτα. Εν πάση περιπτώσει, ο βοηθός έδειξε offside ξανά η φάση. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρα κατηγορηματικοί από αυτό το πλάνο το οποίο βλέπουμε. Ξανά ακόμα μια φορά το σουτ του Δελαπόρτα. Η μπάλα στο οριζόντιο, στη συνέχεια αναπηδά κάτω, μέσα ή έξω από τη γραμμή. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα με βάση το συγκεκριμένο μακρινό πλάνο. Ο κύριος Σταυρούλιας πάντως, ο αρμόδιος βοηθός δηλαδή, ο πρώτος βοηθός, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στη συνέχεια υπέδειξε σε θέση offside τον Μανώλη Ευγενικό που έτρεξε προς την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τη Ρόδο να είναι στο προσκήνιο. Εδώ ο Δελαπόρτας παίρνει την μπάλα από τον Καρίκη που πέφτει κάτω. Εδώ δίνει φάουλ ο διαιτητής. Επιθετικό, διαμαρτυρήθηκε έντονα η Ρόδο σε αυτή εδώ τη φάση, θεωρώντας πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και θα έπρεπε το παιχνίδι να το αφήσει ο διαιτητής να συνεχιστεί κανονικά. Εδώ ο Καρίκης φαίνεται να ελέγχει την μπάλα, καθυστερεί, έρχεται ο Δελαπόρτας, πέφτει κάτω ο Καρίκης, ο Δελαπόρτας του έχει πάρει την μπάλα, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Εδώ μια προσπάθεια μεταξύ Σκόρπου και Ορφανίδη, τελικά και η Μεραλιλάη μάλλον, τελικά δίνεται πλάγιο υπέρ του Κλεάνθη, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ η Ρόδος. Το σουτ που γίνεται στη συνέχεια από τον Αλεξανδρίδη, η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε, μια θαυμάσια παλιά από τον Γιώργο Δελαπόρτα στον Ευγενικό, σώζει όμως ο Βαρέλη σε μια πολύ καλή φάση στο 25ο λεπτό για την ομάδα της Ρόδου. Θαυμάστε εδώ την πανέξυπνη κάθετη πάσα που τρυπάει την άμυνα, κόβει την άμυνα στα δύο ο Γιώργος ο Δελαπόρτας, που άφησε τη σφραγίδα του και στο παιχνίδι αυτό του Παραδεισίου. Ουσιαστικά είναι ο παίχτης ο οποίος έκρινε την αναμέτρηση, καθάρισε το παιχνίδι, πέτυχε τα 2 από τα 4 γκολ και είχε συμμετοχή στις περισσότερες φάσεις. Εδώ το πλασέ ο Βαρέλης όμως έκανε καλή απόκρουση και κράτησε το 0. Ο Γκόγκας εδώ περνά την μπάλα σε θέση φόρο, Δελαπόρτας με δεύτερη προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 0-1. Το σκορ ανοίγει στο 26 μετά τη συνεργασία των παιχτών της Ρόδου, του Θανάση Γκόγκα και του Γιώργου Δελαπόρτα. Δεν μπόρεσε η άμυνα του Κλεάνθη να ανταπεξέλθει. Ο Δελαπόρτας βρήκε τον κενό χώρο. Κοιτάξτε εδώ, φεύγει μόνος του στον κενό χώρο. Προσέξτε, δεν τον ακολουθεί κανείς. Μπαίνει μόνο στη μεγάλη περιοχή και από εκεί και πέρα έχει ουσιαστικά εύκολο έργο. Παρά το ότι ο Βαρέλης και πάλι κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και αποκρούει, αλλά παίρνει το rebound ο παίχτης της Ρόδου και κάνει το 0-1. Μια παλιά τώρα και πάλι η Ρόδος βγαίνει μπροστά. Το πλασέ διώχνει ο Βαρέλης πάνω στη γραμμή όπως απομακρύνεται η μπάλα, το γύρισμα όμως και το σουτ του Παυλίδη για το 0-2 στο 38ο λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εδώ πανέμορφο το γύρισμα, πραγματικά ο Τάσος Παυλίδης εκεί έμπειρος δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει, να εκμετάλλευτη, στέλνει την μπάλα στη γωνιά και κάνει το 0-2 στο 38. Μια παλιά που γίνεται, υπάρχει offside, υπόδειξη από τον αρμόδιο βοηθό. Θα ξαναδούμε εδώ τη φάση, αν και η κάμερα δεν είναι στην ευθεία. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε ότι ίσως και να καλύπτει το παίχτη του Κλεάνθη, ο οποίος φεύγει από την αριστερή πτέρυγα. Ο διαιτητής σφύριξε offside μετά την υπόδειξη του βοηθού. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 56, το μαρκάρισμα του Τζιβίλογλου πάνω στον Σκόρπο, στο 51 και όχι στο 56. Δίνει πέναλτι ο διαιτητής, ο Ατσικνούδας. Δεν βγάζει την κίτρινη στον παίκτη της Ρόδου, τον Τζιβίλογλου. Εδώ η φάση, ο κεφάλας χάνει, πέφτει κάτω, κάποιοι φώναξαν για επιθετικό φάουλ, άφησε το παιχνίδι ο διαιτητής. Στη συνέχεια ο Τζιβίλογλου κάνει αυτό το τάκλιν βρίσκοντας τον Σκόρπο. Εδώ ο Κλεάνθης ζήτησε δεύτερη κίτρινη στον Τζιβίλογλου, δόθηκε το πέναλτι από τον Τσικνούδα, όχι και κάρτα όμως τον ποδοσφαιριστή της Ρόδου, διαμαρτύρεται γι' αυτό ο Κλεάνθης. Το πέναλτι εκτελεί ο Καρίκης και βάζει τον Κλεάνθη και πάλι στο παιχνίδι, στο 51 κάνει το σκορ 1-2, μειώνει η ομάδα του Παραδεισίου. Από εκεί και πέρα ο Κλεάνθης είχε το momentum του αγώνα, πίεσε, έκλεισε, προσπάθησε να κλείσει τη Ρόδο στα καρέ της. Εδώ η Ρόδος απαντάει αμέσως μετά τον γκολ, στη μοναδική μετά τον γκολ
καλή στιγμή, μέχρι και το 75 όπου θα γίνει το 1-3 και από εκεί και πέρα η Ρόδος κυριάρχησε και είχε και πάρα πολλές άλλες ευκαιρίες. Στο σημείο αυτό όμως ο Κλεάνθης δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Εδώ ο Αλεξανδρίδης σουτάρει από κρούιο κεφάλαια στη συνέχεια. Το σούτ είναι άστοχο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι το σημείο όπου ο Κλεάνθης έχει την υπεροχή του παιχνιδιού, έχει την μπάλα στην κατοχή του και προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Εδώ δίνεται και πάλι offside, νέες διαμαρτυρίες από πλευράς Κλεάνθη. Εδώ προσέξτε, η μπαλιά που βγαίνει πλάγια αριστερά, δεν είναι και πάλι στην ευθεία η κάμερα για να ξέρουμε ακριβώς. Αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες και εδώ μπορούμε να συνυπολογίσουμε από τις κινήσεις των παιχτών ότι πάλι ίσως και να καλύπτεται ο παίκτης του Κλεάνθη, ο οποίος φεύγει από την αριστερή πτέρυγα. Δόθηκε offside σε αυτή τη φάση, σήκωσε το σημειάκι του ο κύριος Σταυρούλιας, ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Κλεάνθης είναι και πάλι μπροστά. Ένα μαρκάρισμα εδώ του Ευγενικού, δίνεται κίτρινη κάρτα. Ζητήθηκε κάτι παραπάνω από πλευράς Κλεάνθη, μπροστά ακριβώς στον πάγκο του Κλεάνθη αυτό το μαρκάρισμα, το οποίο γίνεται εδώ στον Αγγελάκη από τον Μανώλη Ευγενικό. Ξανά ακόμα μία φορά το μαρκάρισμα αυτό πάνω στον παίχτη του Κλεάνθη. Ο Κλεάνθης διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, φωνές και από τη Ρόδο όμως για τη διαιτησία. Γενικώς ο Ατσικνούδας συγκέντρωσε τις διαμαρτυρίες και των δύο ομάδων για τη διαιτησία του στο παιχνίδι αυτό. Και εδώ φτάνουμε στο 75, όπου ο Γιώργος Δελαπόρτας παίρνει την μπάλα από τον Παυλίδη και τελειώνει τη φάση πολύ ωραία, θαυμάσια. Κάνει το σκορ 1-3 και καθαρίζει το παιχνίδι για μία ακόμη φορά. Ο ποδοσφαιριστής της Ρόδου έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε ένα κρίσιμο σημείο, στο 75. Εδώ ουσιαστικά τελειώνουν τα πάντα. Από εκεί και πέρα ο Κλεάνθης δεν μπορούσε να κάνει κάτι και κατέρευσε. Θα έρθει ακόμα ένα γκολ στο 83 με τον Παυλίδη. Το τακουνάκι εδώ του Δελαπόρτα. Ο Παυλίδη σουτάρει 1-4. Στο 83ο λεπτό, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα στο γήπεδο Παραδεισίου. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα της Ρόδου, που έχει το 3-3, ίσον 9 βεβαίως. Ξανά εδώ η φάση, μπαλιά προς τον Δελαπόρτα, πανέξυπνα ο Γιώργος Δελαπόρτας. Κάνει το τακουνάκι και από πίσω έρχεται ο Παυλίδης, προλαβαίνει την άμυνα του Κλεάνθη, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το τελικό 1-4. Η Ρόδος είχε και άλλες φάσεις στο παιχνίδι, θα μπορούσε να πετύχει από εκεί και πέρα ένα μεγαλύτερο σκορ, όπως εδώ με το Δελαπόρτα που βγαίνει φάτσα με το Βαρέλη, πλασάρι άστοχα όμως δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρόδο. Υπήρξαν και άλλες φάσεις για τους πράσινους. Εδώ το πλασέ, η προβολή του Παυλίδη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Παυλίδης και πάλι εδώ απειλεί, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Βαρέλης.